Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Ιάκωβο, ο οποίος σήμερα αποφάσισε να πάει να κάνει μια αυτοψία στον Άγιο Δομέτωπο, εκεί κοντά στην νεκρή ζώνη, απέναντι στο σπίτι της Μαρουλούς. Θυμάστε όλοι πριν από 95 μέρες, Ιάκωβε μου, πόσες που υπήρξε αυτή η αναστάτωση, η νέα πρόκληση. 95 μέρες συμπληρώνονται σήμερα. Μάλιστα, για την κάμερα που τοποθετήθηκε εκεί. 95 μέρες κάτι συμπληρώνονται σήμερα. Για την κάμερα που έχει τοποθετηθεί εκεί και όπως βλέπετε εδώ το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Με την βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Αντώνη του Κρίκα, θα δούμε στο βάθος το σπίτι όπου βρίσκεται εκεί. Από τις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 27 Νοεμβρίου απόγευμα Δευτέρας, όταν δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες κατέβηκαν από το φυλάκιό τους που μπορούμε να δούμε από αυτή τη στιγμή. Κατέβηκαν κάτω εντός της νεκρής ζώνης, μπήκαν στο σπίτι της Μαρουλούς, το σπίτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και εκεί τοποθέτησαν τον Πάσαλο με την περιστρεφόμενη κάμερα και την αντένα. Θυμάστε όλοι τις εικόνες και την αναστάτωση που επικράτησε. Εκόμα τώρα βλέπουμε ένα στρατιώτη, είναι του κατοχικού στρατού, πιο πίσω αυτό, το φυλάκιο εκεί. Είναι του... Ακριβώς, είναι του κατοχικού στρατού, πάνω στο ύψωμα. Πίσω ακριβώς βρίσκεται από τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη, εκεί απέναντι από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αυτό το φυλάκιο. Να σου πω κάτι, όπως άμεση υπήρξε κινητοποίηση και από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εδώ, στο σημείο, και όπως θα δείτε τώρα και πάλι με την βοήθεια του Αντώνη μας, παραμένει εκεί το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω από τότε, 95 μέρες μετά, αν έχει μετακινηθεί ή όχι. Πάντως τα τελευταία 25 λεπτά που βρισκόμαστε εδώ δεν έχουν κινηθεί καθόλου. Δεν ξέρω καν αν μας είδαν. Προφανώς μπορεί να κοιμούνται οι άνθρωποι, κάνει και λίγη ζέστη. Αντιλαμβάνεσαι τώρα πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εργασίας για κάποιον που βρίσκεται καθήμενος μέσα στο αυτοκίνητό του. Ναι. Λοιπόν, θυμόμαστε εδώ πώς βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε κάνει μια αυτοψία στη σκηνή και είχε προαναγγείλει τότε, μέρα Κυριακή ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, ορατά και αόρατα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί εδώ η περιοχή. Είχαμε ζητήσει να επανέλθει στο status quo στην πρώτερα κατάσταση. Να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν την παρέμβαση των Τούρκων στρατιωτών εδώ στο σπίτι. Από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν έχει αλλάξει, και να υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο το πώς πήγε αυτό το χρονικό των τουρκικών παραβιάσεων κάτια στην νεκρή ζώνη, τουλάχιστον εδώ στην επαρχία της Λευκωσίας. Πάμε μακριά. Φεβρουάριος 2020 είχαμε το Spitfire, εκείνες τις καλωσιές κάτω στην πύλη Πάφου, στο ιστορικό αυτό καφενείο της Λευκωσίας, που τοποθέτησαν Τούρκοι στρατιώτες ένοπλοι μπροστά στον δρόμο, κυριολεκτικά μία ανάσα από τα αυτοκίνητα των Ελληνοκυπρίων που διέρχονται της περιοχής. Ακολούθως είχαμε το 2022 τον Οκτώβριο τα έργα στην Τσεντίνκαγια, το γήπεδο στην νεκρή ζώνη, εκεί στο Ταξίν, στο Λίδρα Πάλας, όπου αφού έγινε όλος αυτός ο θόρυβος, τα έργα ολοκληρώθηκαν και η Τσεντίνκα, η τουρκοκυπριακή ομάδα ποδοσφαίρου, πραγματοποιεί κανονικά τις προπονήσεις της εκεί. Είχαμε τις διάφορες προκλήσεις στην Δένια, με τελευταία τον περασμένο Ιανουάριο, που θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει, όπου είχαν αρχίσει τις εργασίες για την δημιουργία μιας αντιαρματικής τάφρου. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί με τον κυριοτάρχη της Δένιας. Συνεχίζονται. Οι εργασίες αυτό το διάστημα έχουν παγώσει, ωστόσο από τότε που πήγαμε συνεχίστηκαν. Υπήρξε διαπλάτηση αυτής της αντιαρματικής τάφρου, εμβάθυνση της ακόμα, και έχει φτάσει μέχρι το σημείο όπου ήταν ο παλαιός δρόμος Λευκωσίας Μόρφ. Άφησαν εκεί μία απλή δίωδο 3 μέτρων προκειμένου να κινούνται τα αυτοκίνητα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του κατοχικού στρατού. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι που προκαλούν, αν θες, και αυτή τη στασιμότητα που υπάρχει, και παρά τα διαβήματα στα Ηνωμένα Έθνη από πλευράς της Λευκωσίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχουμε δει να αλλάζει τίποτα. Και αυτή ο λόγος είναι που δεν επιτρέπει και την διάνοιξη των νέων οδοφραγμάτων. Άλλη μια πονεμένη ιστορία με όλο τον χαμό που γίνεται εδώ στην Λευκωσία και την ασύλληπτη ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής εδώ, που για να φτάσουν στο σπίτι τους δίνουν κυριολεκτικά αγώνα δρόμου. Θα θέλουν και μισή ώρα περίπου για να προσεγγίσουν τα σπίτια τους από τις ουρές των αυτοκινήτων. Ναι, στον Άγιο Δομέτιο δεν ήταν μέσα στα ΜΟΕ, αν θέλεις, δεν ξέρω γιατί ήταν, σε αυτά τα 14 σημεία, για ακόμη μια λωρίδα. Εξήγησε μας τι ήταν να γίνει και αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Για ακόμη μια λωρίδα. Ναι.
Η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ακριβώς όπως το είπες, είναι στα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό το πακέτο 14 μέτρων για τους Τουρκοκύπριους στο σημείο 10 και το σημείο 11. Στο σημείο 10 ήταν η διαπλάτηση του σημείου διέλευσης στον Αγίο Δομήτριο με δημιουργία και τρίτης λωρίδας, ναι, όπως γίνεται και ερχόμενοι από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές. Ενώ το 10ο μέτρο ήταν τα μέτρα ταχείας διέλευσης για τους μαθητές που έρχονται από τα κατεχόμενα προς τα, ναι, ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας. Το τελευταίο εφαρμόζεται, τρέχει εδώ και αρκετές μέρες. Να σου πω πως μετά αυτή την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού είχε προηγηθεί η προειδοποίηση πως αν δεν αλλάξει κάτι στο status quo εδώ στην περιοχή, δεν πρόκειται να ανοίξουμε νέα οδοφράγματα, ναι, ο λεγόμενος Πρωθυπουργός των Κατεχομένων, ο κύριος Ουστέλ, στον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, από εδώ, από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, είχε πει πως με τον Τατάρ είδαμε, μελετήσαμε κάποια πράγματα και έχουμε αποστείλει στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, όπως αποκάλεσαν την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κατάλογο με τα οδοφράγματα που θέλουμε να ανοίξει. Κάναμε την ερευνά μας και από ό,τι μαθαίνουμε δεν υπήρξε κάποιο επίσημο αίτημα από πλευράς των Τουρκοκυπρίων για τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Ναι. Το οποίο μας έχει ετοιμάσει να δούμε ποια είναι. Ναι, να υπενθυμίσουμε πρώτα πως η Κυπριακή Δημοκρατία είχε πει χωρίς να προηγηθεί η διάνοιξη του σημείου διέλευσης στο Πυρόι και στα Κόκκινα, δεν, ναι, πρόκειται να πούμε το ναι για να προχωρήσουν, mm-hmm, να ανοίξουν νέα οδοφράγματα. Και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ποια είναι αυτά τα οδοφράγματα, μάλιστα, που ζητά η τουρκοκυπριακή πλευρά τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά. Πρώτο και γι' αυτό που καίγονται είναι το οδοφράγμα της Μιάσμιγιας, εκεί στο roundabout του Μπάτα στο Καϊμακλή, όπου από εκεί θα είναι εύκολη, πολύ εύκολη η πρόσβαση προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Σε λιγότερο από 10 λεπτά τα αυτοκίνητα θα μπορούν να προσεγγίζουν το αεροδρόμιο. Το 2015, αν θυμάσαι, κατά αυτό τον μεγάλο περίπατο που έκαναν Αναστασιάδης και Αρχιντζή στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής, οι δήμαρχοι Λευκωσίας, ο κύριος Γιορκάτσης και ο κύριος Χαρμαντζή, είχαν επιδώσει στους δύο ηγέτες μία επιστολή με την οποία ζητούσαν τη διάνοιξη και άλλων οδοφραγμάτων, mm-hmm, σημείων διέλευσης οδικών με τα πόδια εντός της παλιάς πόλης, της Λευκωσίας. Το πρώτο είναι αυτό στην πύλη Αμοχώστου. Το δεύτερο είναι αυτό στην πύλη Πάφου. Και το τρίτο είναι στην οδό Λιδίνης. Η οδός Λιδίνης, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ακριβώς δίπλα από το παλιό δημαρχείο, από την παλιά αγορά, εκεί που βρίσκεται το κέντρο αριστείας Science, το οποίο και θα ενώνει, εάν ανοίξει κάποτε, την παλιά Λευκωσία, την περιοχή του, mm-hmm, της παλιάς αγοράς, με την κατεχόμενη Λευκωσία, με το σημείο του Παντοπουλίου. Μάλιστα. Να πούμε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε κινητικότητα πάνω στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, ενώ από πλευράς Τουρκοκυπρίων, αλλά και Ελληνοκυπρίων, του Δήμου Γερίου, είχε τεθεί κάποια στιγμή έτοιμα απέτηση για να ανοίξει το οδόφραγμα της οδού Αρχαίας Λίδρας, να, το οποίο βρίσκεται. Πρόσφατα αυτό πήγαν και είδαν οι ακριτικοί δήμοι των. Πριν που από είναι μη κατεχόμενη, με συγχωρείς. Ναι, και, ναι, και τον, είχε, ναι, είχε πάρει και την Ουρφική Πεκή ο Δήμαρχος για να ανοίξει. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Και ο σκοπός για τον οποίο ζητούν τη διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος είναι η μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στα αυτοκίνητα, προκειμένου από το Γέρι να φτάσουν στην Αγλαντζά. Ενώ με αυτόν τον δρόμο των 2 περίπου χιλιόμετρων θα μπορέσει άνετα να διέρχεται κάποιος και να φτάνει από το Γέρι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και τέλος, σας το αφήνουμε για το τέλος, η γνωστή ιστορία με το Λίδρα Πάλας. Οι Τουρκοκύπροι εμένουν πως μπορεί να ανοίξει το οδόφραγμα στο Λίδρα Πάλας. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία δύσκολο είναι να επιληθούν. Η ελληνοκυπριακή πλευρά αρνείται στην διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος, γιατί αντιλαμβάνεσαι το κυκλοφοριακό κομφούζιο που θα δημιουργηθεί εκεί στην παλιά Λευκωσία. Βρίσκονται εκεί και οι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, το Λίδρα Πάλα στο ξενοδοχείο, όπου διαμένουν οι άντρες εκεί, οι ανώκρανοι της UNFICIP, και γι' αυτό τον λόγο δεν συγκατατίθενται και οι δύο πλευρές στο να ανοίξει, μάλιστα, το οδόφραγμα αυτό. Γιάκωβε, σε ευχαριστώ πολύ και να χαιρετήσουμε εδώ μαζί.